Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και φυσικά ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του ελεύθερα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άλλωστε γι' αυτό βρισκόμαστε εκεί, για να πούμε τις απόψεις μας και στο τέλος, αν είναι δυνατόν, να συνθέσουμε όπως έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Η ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αρκετές φορές υπήρχε, κυρίως για το θέμα της συζήτησης που είχε να κάνει με την ΜΠΕ, με τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που έχει κατατεθεί στην περιφέρεια και πρόκειται να συζητηθεί σε κάποια συνεδρίασή της και αφορά επένδυση στην περιοχή της Κορώνης που έχει να κάνει με την εξαγωγή και τη μεταφορά του λιγνίτη εδώ στη Μεγαλόπολη. Εκεί υπήρξαν διαφορετικές απόψεις, διαφορετική αντιμετώπιση. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ζητάμε πλήρη ενημέρωση όλων των Περιφερειακών Συμβούλων και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και αυτή την ενημέρωση κάναμε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι με την συνεργασία της Επικεντρωμένης Διοίκησης καταφέραμε να πάρουμε μία δίμηνη παράταση για να μπορέσει το ζήτημα αυτό να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο με όλη τη δυνατότητα πραγματικά στους συμβούλους να ενημερωθούν για αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει 4 επιστολές, θα είναι και ο επενδυτής, θα αναλύσουμε αυτά που πρέπει να αναλύσουμε και θα πούμε ή ένα όχι ή ένα ναι γνωμοδοτικά, έτσι όπως πρέπει να το πούμε, επαναλαμβάνω, με τη σοβαρότητα που απαιτεί αυτή η στιγμή. Υπήρξαν κάποιες εντάσεις, θα έλεγα σε κάποια στιγμή πήραν και προσωπικό χαρακτήρα, όμως ξέρετε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της Πελοποννήσου, πάντα πολιτικές είναι οι αντιπαραθέσεις και σε κανένα σημείο δεν είναι προσωπικές. Είναι κάτι που το τονίζει συνεχώς και ο κύριος Στατούλης. Οι αντιπαραθέσεις είναι πολιτικές. Όταν όμως βλέπουμε συμπεριφορές προσβλητικές απέναντι στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη, ακούστηκαν απαράδεκτα πράγματα από συγκεκριμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για τον Περιφερειάρχη, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα πρέπει να προστατεύσουμε όχι τον Πέτρο τον Τατούλη ως πρόσωπο, εκεί θα πρέπει να προστατεύσουμε τον ίδιο το θεσμό του Περιφερειάρχη. Και σε μια παρόμοια περίπτωση που έγινε χθες, πραγματικά προστατεύτηκε ο θεσμός, γιατί επαναλαμβάνω, είναι απαράδεκτο να ακούγονται τέτοιες κουβέντες στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ό,τι λέει ο Περιφερειάρχης. Είτε σε κάποιον αρέσει, είτε σε κάποιον δεν αρέσει αυτό που λέει. Όσον αφορά στις διαμαρτυρίες των κατοίκων σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα προκληθούν από τη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου, η κυρία Νικολάκου δεσμεύτηκε ότι οι αποφάσεις θα πάρθουν μετά από την αυτοψία της περιφέρειας στη συγκεκριμένη περιοχή. Ένα σοβαρό θέμα. Υπήρχε μια ερώτηση για αυτό το θέμα. Είχε τεθεί ερώτηση από τον κύριο Πετράκο. Απάντησε ο Περιφερειάρχης. Ένα ζήτημα το οποίο, όπως δεσμευτήκαμε και στους κατοίκους, όπως και σε συνάντηση του κυρίου Τατούλη με τους κατοίκους είπαμε, πραγματικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπήρχαν οι κάτοικοι εκεί, οι οποίοι διαμαρτύρονται, δηλώνουν ότι υπάρχει στην περιοχή τους ένα εργοστάσιο το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Σας διαβεβαιώνω ότι και αυτοψία έχω την γνώμη ότι πρέπει να κάνουμε εκεί και προσωπικά θα επισκεφτούμε την περιοχή και με τους περιφερειακούς μας συμβούλους και το θέμα αυτό θα συζητηθεί, θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο επαναλαμβάνοντας πως όλα τα θέματα μπορούν να λυθούν, δεν υπάρχει κανένα διέξοδο, αρκεί όλοι στην κρίσιμη στιγμή που ζούμε, να τα αντιμετωπίσουμε με ορθολογισμό και νυφαλιότητα. Εγώ προσωπικά κατανοώ πάντα την αγωνία των κατοίκων. Είτε των κατοίκων της Κορώνης σε ό,τι έχει να κάνει με την προηγούμενη επένδυση που σας είπα, είτε των κατοίκων της περιοχής εδώ στην Τρίπολη, όπως σε αυτή την περίπτωση που μου είπατε. Κατανοώ πάντα την αγωνία των κατοίκων. Γιατί δυστυχώς οι κάτοικοι ακούν πάρα πολλά λόγια, πάρα πολλές υποσχέσεις και μέχρι σήμερα οι πολιτικοί έχουν δυστυχώς βγει αναξιόπιστοι. Άρα καλά κάνουν και είναι δύσπιστοι, καλά κάνουν και αγωνιούν. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε άλλη νοοτροπία, άλλη αντίληψη, άλλη θέση και θέλουμε στους πολίτες να μιλάμε ειλικρινά και να τους κοιτάμε στα μάτια. Είτε μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε το αίτημα, είτε όχι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να τους μιλάμε με ειλικρίνεια. Συζητήθηκε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένας χρόνος Καλλικράτης σε επίπεδο επικεφαλής παρατάξεων.
Εκεί εντοπίσαμε τα προβλήματα του πρώτου χρόνου, της δύσκολης πρώτης μεταβατικής περίοδου, όμως είδαμε και είπαμε εμείς για μία ακόμη φορά ότι ο Καλλικράτης ήταν και παραμένει μία μεγάλη μεταρρύθμιση. Φυσικά έχει κενά, δεν έχει γίνει ακόμη η πραγματικά μεγάλη αποκέντρωση που περίμεναν οι πολίτες. Προσπαθούμε και διεκδικούμε, το είπε και ο Περιφερειάρχης, το είπε και ο κ. Δράκος, το είπαν και, οι άλλοι επικεφαλείς των παρατάξεων, ότι πρέπει εμείς ως Περιφερειακή Αρχή να σταθούμε απέναντι στον οποιονδήποτε προσπαθεί να πάρει αρμοδιότητες από την αιρετή περιφέρεια και να τις γυρίσει στο κεντρικό κράτος. Η προσπάθειά μας είναι οι αρμοδιότητες να έρθουν στην αιρετή περιφέρεια, οι αρμοδιότητες να έχουμε την ευθύνη. Αυτός μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να έχουμε τις αρμοδιότητες ως εξουσία. Μας ενδιαφέρει να έχουμε τις αρμοδιότητες ως ευθύνη. Γιατί έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να μας έχουν εμπιστευτεί οι Πελοποννήσιοι πολίτες και θέλουμε πραγματικά να σταθούμε άξιοι αυτής της ευθύνης. Θέλουμε και είμαστε δίπλα στα προβλήματά τους και νομίζουμε ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να αποφασίσει για την Πελοπόννησο χωρίς η αιρετή περιφέρεια να έχει θέση πάνω σε αυτή την απόφαση.